Με φόντο την κατεχόμενη πόλη του Ευαγόρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε ομιλία του στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμοχώστου, που πραγματοποιήθηκε στη Δερίνια, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Η Αμόχωστος, είπε, δοκιμάζεται για 4 ολόκληρες δεκαετίες από τον παραλογισμό μιας προκλητικής αιμονής της τουρκικής πλευράς να την κρατεί εχμάλωτη και απόμακρη από τη ζωή και τους κατοίκους της ως ένα ιδιότυπο αλλά ταυτόχρονα και πρωτοφανές έγκλημα πολέμου, προηγούμενο του οποίου δεν υπήρξε ποτέ σε ολόκληρη την οικουμένη. Η Αμόχωστος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την κρίσιμη δοκιμασία για το κοινό μέλλον των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, αφού η επιστροφή της διεκδικείται όχι μόνο από τους Ελληνοκύπριους, αλλά και από τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους. Ο πρόεδρος μάλιστα έστειλε σαφέστατο μήνυμα και σε ορισμένους Τουρκοκυπρίους που αρκούντος και θαραλέα προβάλλουν αυτό που μπορεί να δημιουργήσει τις προοπτικές της ειρηνικής συμβίωσης. Τους ευχαριστώ και τους υπόσχομαι πως η δική μας προσπάθεια είναι η λύση να μην αφήσει ούτε νικητές ούτε ηττημένους, αλλά κατοίκους ευτυχισμένους. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι η επιστροφή της Αμοχώστου θα αποτελέσει ίσως το μεγαλύτερο κίνητρο ανάπτυξης για τους Ελληνοκυπρίους αλλά και τους Τουρκοκυπρίους, έτσι ώστε μέσα από την ειρήνη, μέσα από την συνδημιουργία και την κοινή προσπάθεια να επωφεληθούν όλοι από μια οριστική λύση του Κυπριακού. Η προτεραιότητα της Αμοχώστου δεν είναι ένα σύνθημα κενό περιεχομένου. Είναι ίσως ο καταλύτης του χρονίζοντος κυπριακού προβλήματος. Αυτό το αντιλαμβάνονται ήδη όλοι οι συνομιλητές μας στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρώπη και δικαιολογώ την πικρία του Δημάρχου, του φίλου του Αλέξη του Γαλανού, αλλά μεταστρέφεται το κλίμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι συνθήκες απαξίωσης και εξευτελισμού αποδυναμώνουν και τις προσπάθειες μας για λύση. Η εσωτερική μας κατάσταση ενθαρρύνει και αποθρασύνει την Τουρκία και το καθεστώς Ερόβλου. Η αμφισβήτηση του πολιτικού, κομματικού, οικονομικού, θα έλεγα ακόμη και νομικού και ηθικού μας συστήματος, εξουδετερώνει την προοπτική της λύσης. Αν θέλουμε ο διεθνής παράγοντας να ασχοληθεί σοβαρά με τον Κυπριακό και να στρέψει την προσοχή και τις πιέσεις του προς την Άγκυρα, θα πρέπει πρώτα να διορθώσουμε τα του οίκου μας. Να καθαρίσουμε το Σταύρο του Αυγία. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, εκφράζοντας την ελπίδα για μια νέα πολιτική της Άγκυρας που θα οδηγήσει στην ειρηνική επίλυση του Κυπριακού.